αριθμό, δηλαδή, να μην πούμε το σκορ. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Ζόρζ Κουνάνη, πολιτικό επιστήμονα και ακτιβιστή. Ήταν και χθες εντός Βουλής και παρακολούθησε όλη την διαδικασία, όλη την ψηφοφορία. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ. Θέλουμε για αρχή να μας μεταφέρετε το κλίμα των ανθρώπων που βρισκόντουσαν επάνω στα θεωρία και ήταν για αυτούς πάρα πολύ σημαντικό χθες το νομοσχέδιο που πέρασε, ο νέος νόμος κράτους, αυτός για τα ομόφυλα ζευγάρια και την ισότητα στο γάμο. Για όλη την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε χθες, γιατί επιτέλους πηγαίνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα ως κοινωνία και ανοίγει λίγο περισσότερο η κοινωνία μας. Γινόμαστε λίγο περισσότερο συμπεριληπτικοί ως κοινωνία. Το κλίμα όμως, το πολύ σημαντικό για να νιώσετε λίγο την ενσυναίσθηση αυτού, είναι όπως όταν νιώθεις, όταν άλλοι άνθρωποι βρίσκονται στη διαδικασία να ψηφίσουν για το αν υπάρχεις, αν δικαιούσε ισότητα, αν δικαιούται η οικογένειά σου να έχει πρόσβαση σε αυτονόητα δικαιώματα. Ναι. Είναι τόσο θεμελιώδες για την ίδια την ύπαρξη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπου όλα τα πρόσωπα που θυμόμαστε άμεσα από αυτό το νομοσχέδιο, αν και όλη η κοινωνία θυγείται, όπως είπαμε, ήμασταν κυριολεκτικά στην τσίτα. Και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και όλα που. Mm-hmm. Παρότι είναι ηλεκτρονική, δεν βγήκαν άμεσα τα αποτελέσματα. Περιμέναμε 40 και λεπτά. Πιστέψτε μας και εμάς, ναι, περιμέναμε λεπτό προς λεπτό να βγουν τα αποτελέσματα για να κλείσουμε για τα site. Δεν βγήκαν καθόλου άμεσα. Καθόλου άμεσα, όπως γίνεται σε άλλα κοινοβούλια, όπου ψηφίζει ταυτόχρονα το μέλος του κοινοβουλίου και βλέπεις στην οθόνη την ψήφα του, βλέπεις και το όνομά του εκείνη τη στιγμή και βγαίνει αμέσως το αποτέλεσμα. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί. Ναι, αυτό είναι κάτι διαδικαστικό. Θεωρητικά το επόμενο διάστημα θα το δούμε. Μας επέτεινε και το άγχος μας όμως. Δηλαδή ήταν και ψυχοφθόρο. Ήταν όμως ωραίο, γιατί τώρα είχατε ένα άγχος, έγινε όλο, το ζήσατε όλο μαζί, λεπτό προς λεπτό. Το ζήσαμε. Περιμένατε να βγουν τα αποτελέσματα. Πείτε μας λίγο το κλίμα στα θεωρία και στους διαδρόμους της Βουλής εχθές. Ποιες ήταν οι συζητήσεις, τι ήταν αυτό που κυριαρχούσε? Ανυπομονησία, η αίσθηση στο βλέμμα των συναγωνιστών, συναγωνιστριών, όπου χρόνια δίνουμε τον αγώνα στον δρόμο και στους θεσμούς για κατοχύρωση περισσότερης ισότητας, να αποκτούμε, να έχουμε περισσότερα δικαιώματα, να έχουμε τέλος πάντων πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα που ήδη έχουν άλλα πρόσωπα πρόσβαση στην κοινωνία. Ανυπομονησία, αίσθηση κόπωσης, ψυχικής κόπωσης, εξουθένωσης, σωματικής, το βλέμμα το που κουβαλάει τους αγώνες του κινήματος, τις δεκαετίες αγώνων του κινήματος, γιατί στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα οφείλουμε αυτό που έγινε χθες και αυτό που έγινε και το 2015 και το 2017 και το 2020 και το 2018. Στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα τα οφείλουμε όλα και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατάμε ως επιστέγασμα. Αυτό ήταν το κλίμα και χθες, γιατί τα περισσότερα πρόσωπα που ήταν μέσα ασχολούνται ενεργά με τον ακτιβισμό, είναι οικογένειες επίσης, πολλές με τα παιδιά τους, που δεν ήταν και τα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά τους περίμεναν με ανυπομονησία να ξέρουν αν πλέον και νομικά θα έχουν δύο γονείς από εκεί που μόνο ένας αναγνωριζόταν. Ναι, ήταν πολύ, πολύ έντονο το κλίμα, πολύ έντονη η ατμόσφαιρα μεταξύ μας, οι συζητήσεις με τους αστυνομικούς που ήταν εκεί για επίβλεψη στα θεωρία. Ήταν πάρα πολύ έντονο. Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα, αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα για όλα αυτά τα τόσα ακόμα που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και για την ισότητα όλων των ανθρώπων. Τη σημασία αυτής της ημέρας, της χθεσινής, που νομίζω θα τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο και θα τη τιμάμε. Πείτε μας. Ιστορική ημέρα, ιστορική η σημασία, καθοριστική για πάρα πολλά πρόσωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ζουν εδώ με τις οικογένειές τους και ήταν σε καθεστώς αβεβαιότητας και μια αίσθηση ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πλέον αυτό αποκαθίσταται, ευτυχώς, μετά από τόσα χρόνια αγώνων. Ωστόσο, όπως είπατε, είναι ένα βήμα προς την ισότητα. Δεν ήταν κατοχύρωση πλήρους ισότητας, διότι συνεχίζουν άνθρωποι να μένουν εκτός του τρένου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι ανέβηκαν στο τρένο της ισότητας και της μελλοντικής ανοιχτής κοινωνίας, αλλά κάποιους ανθρώπους τους άφησε η κυβέρνηση απ' έξω και είναι δύστυχες αυτό, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στις τωρινές οικογένειες δεν κατοχυρώνεται το τεκμήριο γονεϊκότητας που ζητάμε χρόνια και το ζητήσαμε και στις επιτροπές για την επεξεργασία του νομοσχεδίου. Έτσι ώστε, ξέρετε, αν υπάρχει βιολογικό τέκνο το οποίο γεννιέται στον γάμο από έναν γονέα, να μπορεί να αναγνωρίζεται αυτόματα ότι και ο άλλος είναι γονέας του, να μην χρειάζεται να το τεκνοθετήσει όπως γίνεται τώρα. Τραγική αδικία.
Επίσης, η τρανς γονεϊκότητα που δεν προστατεύεται όπως θα έπρεπε να προστατευτεί. Έχουμε προβλήματα και με τη ληξιακή καταχώρηση του ονόματος των τέκνων των τρανς γονέων, που είναι ακόμα σε νεκρά, στα νεκρά του στοιχεία, στα στοιχεία που δεν χρησιμοποιούν και δεν ήταν ποτέ δικά τους. Και έτσι είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνει, και για τη σχέση του γονέα με το τέκνο. Έσπασε όμως ένα στίχος, έσπασε ένα φράγμα, και τώρα θα είναι πιο εύκολα τα επόμενα βήματα. Δυστυχώς δεν έρχονται όλα σαν νερό, σαν ριάκι, να κυλάνε εύκολα για όλους τους ανθρώπους. Είναι άδικη η κοινωνία, δυστυχώς. Μην ξεχνάμε και τους τρανς μη διαδικούς ανθρώπους, όπου έχουμε πρόβλημα από το 2017 με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, όπου τρανς μη διαδικά πρόσωπα δεν αναγνωρίστηκαν καν και δεν αναγνωρίζονται ακόμη. Και λέμε οικογένειες ουράνιο τόξο, αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο ομόφυλους γονείς και εσείς πρόσωπα, τα οποία προστατεύονται πιο επαρκώς με το συγκεκριμένο νόμο. Τώρα έχουμε πολλά βήματα, όπως λέτε. Μακάρι να είναι όντως να έχουμε ρήψη του τείχους αυτού και να γίνουν τα βήματα τα επόμενα πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μην περιμένουμε πάλι άλλες δεκαετίες και να χρειάζεται να έρθει άλλη γενιά για να την διεκδικήσει. Άκουσα το πρωί στην Face Κορδά, ήταν ο κύριος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καλεσμένος, και είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ότι εγώ ψήφισα ναι, διότι εγώ είμαι ένας συντηρητικός πολιτικός και ο θεσμός του γάμου είναι ένας συντηρητικός θεσμός και χαιρετίζω τα ομόφυλα ζευγάρια, τους ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που θέλουν να αποδεχθούν και να κάνουν κομμάτι της ζωής τους έναν συντηρητικό θεσμό όπως είναι ο γάμος. Εντάξει, ο γάμος όπως και η κοινωνία είναι κάτι το οποίο μετεξελίσσεται μαζί με την κοινωνία. Μπορούμε να το τροποποιήσουμε με το πώς εμείς νιώθουμε βολικά. Δεν είναι τσιμέντο στο οποίο πρέπει ψώνει και ντε να χωθούμε ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Ωστόσο, το ακούω αυτό το επιχείρημα. Είναι επιχείρημα το οποίο ελέγχθηκε στη Βρετανία όταν ψηφίστηκε η ισότητα στο γάμο. Η τότε συντηρητική κυβέρνηση κατάφερε να περάσει στο δικό της ακροατήριο με αυτό το επιχείρημα. Είναι δεδομένο πως όντως ο θεσμός ως μια, ο γάμος ως ένας θεσμός παραδοσιακός που έχει στον πυρήνα του τη συντήρηση του οικογενειακού συστήματος, της αναπαραγωγής των τέκνων, της ανατροφής των τέκνων και της κοινωνίας μέσα σε ένα πλαίσιο συντήρησης αυτής. Δεν έχει στοιχεία επαναστατικότητας, αλλά μπορούμε να θεσπίσουμε επαναστατικότητα μέσα στον θεσμό του γάμου. Δεν χρειάζεται να έχει τα στοιχεία που ξέραμε από πριν, δηλαδή άντρες, γυναίκα, παιδιά. Ήδη θεσπίζεται ένα πλαίσιο συμπερίληψης, το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί και μια ευρύτερη μια μεγαλύτερη ανοιχτότητα στην κοινωνία. Ίσως ανατροφοδοτεί και τον θεσμό του γάμου και τον κάνει λιγότερο πουριτανικό. Ναι. Η αγάπη είναι. Η αγάπη, κάνει την οικογένεια, η αγάπη κάνει τους ανθρώπους, η αγάπη κάνει τις σχέσεις, η αγάπη κάνει τις ισορροπίες, η αγάπη στείνει και την πραγματικότητα. Χαρείτε το όσο μπορείτε για μερικές μέρες ακόμα, γιατί πρέπει να επιστρέψετε στον αγώνα. Υπάρχουν και άλλα κάστρα που πρέπει να πέσουν το επόμενο διάστημα. Εγώ εύχομαι να είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε πολύ πρόσφατα για όλα τα επόμενα που θα έρθουν. Άμεση. Με μεγάλη χαρά να είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φιλόξενο τοπίο που μας προσφέρετε, το χώρο που μας προσφέρετε. Και μία μικρή σημείωση. Επειδή δεν, οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι και οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις δεν είμαστε επαγγελματικοί φορείς, είναι θεμητό νομίζω και από πλευράς ως δημοσιογράφοι να μας καλείτε για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κοινωνία. Γιατί είμαστε μέλη της κοινωνίας και έχουμε άποψη και θέλουμε να πολιτικοί. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Πολύ, πολύ σύντομα. Θα σας φωνάξουμε να συζητήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.